Ελληνικό YouTube, αυτό θέλεις, αυτό γουστάρεις. Να αρχίσει να μ' αρέσει. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους και καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Είδα γουστάρατε τη φάση, με πιάνει ρε παιδιά ώρες η τρέλα μου και πρέπει κάπου να ξεσπάω. Μάλλον είναι φετίχ αυτό το πράγμα. Στο θέμα μας τώρα, γιατί ένα βίντεο μόνο δεν φτάνει. Πόσο ακόμα ρε ελληνική τηλεόραση. Είπαμε comeback, αλλά πόσο comeback. Κάνω comeback. Δεν ξέρω δηλαδή, έχετε ξεμείνει από ιδέες? Δεν μπορείτε να σκεφτείτε κάτι πιο δημιουργικό? Όλες οι τηλεοπτικές σειρές και εκπομπές του Native θα γυρίσουν. Όλοι μαζί ένα ενωμένο μέγκα. Να φέρνουμε εκπομπές από τον Πρώτο Παγκόσμιο Πόλεμο. Το να φέρνεις παλιές εκπομπές, διασκευασμένες εν μέρη, και να τις ξαναπαίζεις, δεν το θεωρώ και πολύ μεγάλη επιτυχία. Δεν το λες και πολύ έξυπνο. Εσύ τι λες? Όσοι ζούσαμε τότε ήταν καλά. Δεν σημαίνει ότι στην εποχή που ζούμε σήμερα οι ίδιες εκπομπές θα πουλήσουν και πάλι. Άλλα πράγματα περιμένει να δει ο κόσμος, δεν το καταλαβαίνετε. Πλάκα κάνω, δεν εννοούσα αυτό το πράγμα που έπαιξε μόλις τώρα. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα και θα καταλάβετε τι εννοώ. Καρεμπέ, τι σε λέω? Τι σε λέω, καρεμπέ? Όταν σε μιλάω, εμένα να κοιτάς. Από την Κρήτη. Αμπά. Αεράκι. Τον Ανδρέα Μικρούτσικο. Ανανεωμένο, εντυπωσιακό. Πάμε να δεις τώρα και αυτό το απόσπασμα. Για να σου λύσω τις απορίες. Πας καλά ρε Σκαραβέο, θα κάνουμε γάμο εμείς με μια γυναίκα. Λοιπόν, εσύ. Ήρθε η στιγμή να γνωρίσουμε το κορίτσι μας, τη ραντεβούλα μας. Παρακαλώ να έρθει ο τείχος μπροστά. Έχασες μια ηλεκτρική σκούπα. Όχι, να την κάνω καλέ σκούπα εγώ. Είδατε τι σας έλεγα? Καλά, δεν θα σχολιάσω το πάμε πακέτο που παίζει 12 χρόνια, νησάφι. Η κυρία Χατζηβασιλείου έχει βρει άτομα που μένουν μέχρι και στον Ατλαντικό. Οκ, συμφωνώ, κοινωνικό έργο. Αλλά θα μπορούσε να γίνεται με λίγο πιο διακριτικό τρόπο. Ξέρω, ελληνική τηλεόραση, σκέφτεστε τη νέα γενιά που δεν τις πρόλαβε. Έτσι όπως πάμε, θα επιστρέψει ο Άλτερ και θα παίζει τον Γκάτμαν. Είδατε, φροντίζω κι εγώ στο όλο εγχείρημα. Πάρτε και ένα βασβάς τώρα να δέσει το γλυκό. Βασβάς, ο παράσκευας, βασβάς, να το ξέρεις. Ξέρω, υπάρχει κοινό που τα βλέπει, για να μην είμαι και υπερβολικός. Όμως, δεν πρέπει να αλλάξουν κάποια πράγματα στο πρόγραμμα, για να προσεγγίσουμε διαφορετικό κοινό. Μόλις σας απέδειξα ότι τα ποσοστά αυτά δεν θέλουν πτυχίο αστροπυρηνικής φυσικής για να τα διαβάσει κάποιος. Έχω το ίδιο IQ με εσάς. Έτσι νομίζω τουλάχιστον. Όλα εγώ πρέπει να τα σκέφτομαι δηλαδή. Μήπως να φέρουμε εκπομπές πιο κοινωνικού περιεχομένου και όχι αυτή την αηδία. Αυτά είναι για άλλες ώρες και όχι για prime time zone. Ο άντρας βρίσκει και άλλο τρόπο να εκπαιδεύεται. Υπάρχουν και άλλοι τρόποι. Κάπου εδώ θα πρέπει να κλείσω. Ίσως όμως αυτή τη σειρά πρέπει να τη συνεχίσω. Ίσως αρχίσει και να μ' αρέσει. Και που ξέρεις, ίσως τελικά στην πορεία γίνεται όλο και πιο ενδιαφέρον.